Τώρα στον κορονοϊό θα παραμείνουμε. Στον κορονοϊό αλλά και στους χώρους εργασίας όμως τώρα. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Λαμπρινό, ο οποίος είναι πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Μελών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. Τον είπα σωστά τον τίτλο? Το είπατε πάρα πολύ καλά, αν και είναι λίγο δύσκολο. Καλή σας ημέρα. Κύριε Λαμπρινέ, πριν ξεκινήσετε να μας πείτε τι κάνετε για τον κορονοϊό, συγγνώμη να πω τον καημό μου, αγνοούσα την ύπαρξή σας προσωπικά. Οπότε επειδή πιθανώς και άλλοι να είναι σαν εμένα έτσι λίγο αδιάβαση σε αυτό το κομμάτι, τι ακριβώς κάνετε? Γενικώς εννοώ, προ-κορονοϊού. Για την ευκαιρία για να πούμε τι είναι η Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, είμαστε επιστοποιημένοι φορείς παροχής διεπιστημονικών υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ο θεσμός υπάρχει πανευρωπαϊκά, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη χώρα μας οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές και προβλέπουν τη λειτουργία μας μόνο μετά από έλεγχο και αδειοδότηση από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας. Οπότε, χώροι εργασίας, Υπουργείου Εργασίας, είμαστε οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων στα θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μάλιστα. Άρα, τώρα να μας περιγράψετε λίγο το πρωτόκολλο στην διαχείριση των κρουσμάτων σε κάποιο χώρο εργασίας. Αν βρεθεί λοιπόν ένα κρούσμα, τι γίνεται μετά? Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν? Πολύ ωραία. Για να μην έχουμε την κατάληξη του προηγούμενου κυρίου και χρειαστούμε τις υπηρεσίες, οπομένως ακριβώς πριν από μένα, αν μου επιτρέπετε να δώσω πολύ σύντομα όλες τις προληπτικές ενέργειες. Βέβαια. Τι πρέπει να κάνουμε σαν επιχειρήσεις, τι πρέπει να τηρούμε ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα μετάδοσης του ιού και άρα να νοσήσουμε και ενδεχομένως να έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Πρώτον, οργάνωση συνεργασίας. Το έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Στο μέγιστο εφικτό βαθμό, όχι στο ελάχιστο 40% που προβλέπει αυτή τη στιγμή η νομοθεσία. Τήρηση αποστάσεων, το οποίο σημαίνει διαμόρφωση των χώρων εργασίας, ώστε οι θέσεις να είναι τουλάχιστον σε απόσταση 1,5-2 μέτρων. Ναι. Διευθέτηση της κυκλοφορίας μέσα στους χώρους εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η κατά πρόσωπο επαφή μεταξύ των εργαζομένων. Ρύθμιση κυλιόμενης προσέλευσης και αποχώρησης, ειδικά εκεί πέρα που έχουμε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ώστε να μην έχουμε συνωστισμό. Και γενικότερα περιορισμένη και ελεγχόμενη είσοδο επισκεπτών, ώστε να περιορίσουμε την πιθανότητα εισόδου σε άτομα που πιθανώς έχουν συμπτώματα, είτε το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν. Συχνός αερισμός των χώρων, τώρα ευνοεί ακόμα ο καιρός, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τη συντήρηση των μονάδων κλιματισμού, που από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες θα χρειαστεί να δουλέψουν, διότι αλλάζουν και οι καιρικές συνθήκες. Ναι. Σχολαστικός καθαρισμός, το οποίο το έχουμε ακούσει και αυτό πάρα πολύ συχνά, και οπωσδήποτε διάθεση αντισηπτικών σε όλους τους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν συχνά. Και βέβαια δεν αναφέρω καν το αυτονόητο, που είναι η χρήση της μάσκας παντού. Άρα εσείς δεν τα κάνετε αυτά, εσείς τους λέτε πώς πρέπει να τα κάνουν? Ακριβώς. Εμείς αναλαμβάνουμε μόνο το κομμάτι το συμβουλευτικό. Βέβαια, οι συνθήκες που επικρατούν αυτό το τελευταίο εξάμεινο, εφτάμεινο, μας έχουν αναγκάσει, επειδή όλοι έχουν βρεθεί απροετοίμαστοι, να πάμε και σε ένα κομμάτι ουσιαστικά υποστήριξη στην υλοποίηση. Δηλαδή, το πόσο αυτά θα γίνουν, πρέπει να τους καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας. Είναι και πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε η υγεία των εργαζομένων και γενικά να οργανωθεί μια διαδικασία, αυτό που με ρωτήσατε και στην αρχή, ναι, τι κάνουμε σε περίπτωση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, δηλαδή αν ένα ύποπτο τελικά επιβεβαιωθεί. Αν θέλετε λοιπόν να το αναλύσω αυτό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα, τα οποία είναι ο βήχας, είναι ο πυρετός, είναι η δύσπνοια, είναι η ευνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας, το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερο, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος είναι να φορέσει τη μάσκα του, αν δεν την έχει φορέσει ήδη. Είναι αυτό που προβλέπει και στα νέα μέτρα. Το επόμενο ακριβώς βήμα είναι να ενημερώσει τον προϊστάμενό του, ώστε να οργανωθεί η αποχώρηση του εργαζόμενου από το χώρο εργασίας με ασφάλεια. Να παραμείνει στο σπίτι του, εφόσον δεν είναι σε μια κατάσταση που χρειάζεται να καλέσουμε το ΕΚΑΒ, γιατί αν τα συμπτώματα του είναι σοβαρά. Προφανώς δεν επιστρέφει στο σπίτι του με τα μέσα μεταφοράς. Και σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα από την εκδήλωση των συμπτωμάτων που είναι ύποπτος για κρούσμα μέχρι να αποχωρήσει από το χώρο εργασίας, θα πρέπει να βρίσκεται, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι σε επαφή με άλλους εργαζόμενους. Άρα για αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν έναν χώρο απομόνωσης, ώστε να παραμείνει ο εργαζόμενος μέχρι να αποχωρήσει από την εταιρεία. Φαντάζομαι είναι από ένα αριθμό και πάνω εργαζομένων που χρειάζονται τις υπηρεσίες σας. Σωστά. Δηλαδή, αν ένα γραφείο με 3-4 ανθρώπους, για παράδειγμα, δεν προσφεύγει σε τέτοιες υπηρεσίες. Είναι από ποιο αριθμό και πάνω είναι? Κοιτάξτε να δείτε, οι υποχρεώσεις του εργοδότη, αν το δούμε θεσμικά, είναι σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τον αριθμό, είτε 1, είτε 2, είτε 50. Η αλήθεια είναι ότι για τις υπηρεσίες του γιατρού εργασίας, ο νομοθέτης αυτή τη στιγμή προβλέπει απασχόληση άνω των 50 εργαζομένων την επιχείρηση. Αλλά όπως έχουμε καταλάβει όλοι, ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις.
Οπότε όλα αυτά τα μέτρα και οι κατευθύνσεις του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Εργασίας και η δική μας υποστήριξη στις επιχειρήσεις δεν συνδέεται με τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά με το πώς μπορούν και πώς πρέπει να στηθούν οι διαδικασίες τους, ώστε αφενός να προστατέψουμε την υγεία των ανθρώπων και αφετέρου να διασφαλίσουμε και την επιχειρησιακή τους συνέχεια. Έτσι, είναι αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλετε να συνεχίσω στη διαδικασία. Και να κλείσουμε, να κλείσουμε αυτό. Ναι. Πρέπει να γίνει ενημέρωση του ΕΟΔΗ από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για να γίνει επιδημιολογική διερεύνηση και χειλάτιση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος. Εν συνεχεία, πρέπει να κάνουμε απολύμανση στους χώρους στους οποίους κινήθηκε το υπόπτο κρούσμα και να γίνει ιατρική αξιολόγηση για το αν ο εργαζόμενος πρέπει ή όχι να υποβληθεί σε μοριακό τεστ. Και θα κλείσω με πολύ σύντομο τρόπο στο ότι ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι του μέχρι το αποτέλεσμα του τεστ να βγει. Αν το τεστ είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει την εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον μία ή δύο ημερών από την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων, έτσι και του πυρετού, χωρίς να έχει πάρει αντιπυρετικά. Αν το τεστ είναι θετικό, τότε έχουμε την περίπτωση του επιβεβαιωμένου κρούσματος. Οπότε εκεί πέρα πάλι ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα την επιχείρηση, ενημερώνεται ο ΕΟΔΗ και η Γενική Γραμματεία Προστασίας και μαζί με εμάς τους υποστηρίζουμε στη διαδικασία της συνειλάτησης και στη διαχείριση όλων αυτών των κρουσμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και, λοιπόν, εργαζόμενα, που έχουν και οι επιχειρηματίες και οι εργοδότες, να γίνουν όλα σωστά και έτσι, όπως το λέμε, by the book. Να τηρούνται τα πρωτόκολλα. Ακριβώς, να τηρούνται πιστά.